Καλησπέρα. 13ο μάθημά μας στην Python SEO και μάλιστα ένα μάθημα σταθμός, γιατί με το μάθημα αυτό κλείνουμε αυτό το υποκεφάλαιο, αν θες, με τις συναρτήσεις τις οποίες αφιερώσαμε 3 συνολικά μαθήματα. Οπότε από το επόμενο μάθημα αλλάζουμε πάλι πλαίσιο. Οπότε έχουμε σχετικά λίγα πράγματα να συζητήσουμε από θεωρία. Θα μιλήσουμε για κάτι κολπάκια τα οποία μπορούμε να κάνουμε εκεί πέρα με τα ορίσματα. Και επειδή θα έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή μας, όπως καταλαβαίνεις, θα κάνουμε και αλγοριθμικό project, θα φτιάξουμε και ένα παιχνιδάκι και θα ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση του data project το οποίο έχουμε ξεκινήσει, εντάξει. Ένα ευχαριστώ στους δύο χορηγούς του μαθήματος βέβαια, στο Θάνο και τον Νίκο, οι οποίοι συντέλεσαν αποφασιστικά στη δημιουργία αυτού του μαθήματος. Και πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη πληροφορία, τα ορίσματα με λέξεις κλειδιά. Τώρα, τα ορίσματα που έχουμε μελετήσει μέχρι τώρα καλούνται και θεσιακά ορίσματα, positional arguments. Γιατί γίνεται ένα προς ένα αντιστοίχηση παραμέτρου ορίσματος από αριστερά προς τα δεξιά. Κάτι το οποίο το θεωρήσαμε αυτονόητο, δηλαδή, όταν μελετήσαμε αρχικά τις συναρτήσεις, ήταν το γεγονός ότι πηγαίναμε και ορίζαμε μια συνάρτηση σαν αυτήν εδώ και πήγαινα και της έχωνα ένα, δύο, τρία ορίσματα και αμέσως μετά όταν την καλούσα τη συνάρτηση, γινόταν ένα προς ένα αντιστοίχηση. Δηλαδή το πρώτο όρισμα, συγγνώμη, η πρώτη παράμετρος θα αντιστοιχηθεί με το πρώτο όρισμα το οποίο θα βάλουμε. Εντάξει, ένα προς ένα. Μετά η δεύτερη παράμετρος με το δεύτερο όρισμα, η τρίτη παράμετρος με το τρίτο όρισμα και καταλαβαίναμε έτσι ότι η θέση στην οποία πηγαίνουμε και τοποθετούμε ένα όρισμα έχει τεράστια σημασία. Τώρα, η Python μας δίνει και ένα εναλλακτικό τρόπο για να καλέσουμε τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας τα ορίσματα με λέξεις κλειδιά. Τα keyword arguments δηλαδή, και τι κάνουμε, θέτουμε τα ορίσματα ως ζεύγη κλειδιού τιμής, όπου κλειδί είναι το όνομα της παραμέτρου και τιμή είναι το όρισμα το οποίο περνάμε. Και η σύνταξη είναι κλειδί ίσον τιμή. Για να το δούμε στο παράδειγμα, αυτές οι δύο κλήσεις που βλέπεις είναι εντελώς ισοδύναμες, κάνουν την ίδια δουλειά. Και ενώ έχουμε πρώτα το όνομα, μετά το επώνυμο και μετά έχουμε το όνομα πατρός, εδώ πέρα πηγαίνω και αλλάζω τη σειρά και βάζω πρώτα το όνομα, μετά βάζω το όνομα πατρός και μετά βάζω το επώνυμο. Και επειδή αλλάζω τη σειρά σε σχέση με τις θέσεις, καθορίζω ότι κοίτα να δεις τις λέω της Python, εδώ πάω και βάζω τιμή στο όρισμα το οποίο έχει όνομα παραμέτρου, father's name, κατάλαβες. Και εδώ πηγαίνω και βάζω τιμή στο όρισμα το οποίο έχει όνομα παραμέτρου, surname. Άρα λοιπόν εδώ θα γίνουν οι δύο κλήσεις, θα είναι εντελώς ισοδύναμες. Πάμε να το επαληθεύσουμε λιγάκι και στην πράξη ότι πράγματι είναι έτσι τα πράγματα, να το τρέξουμε λίγο το προγραμματάκι. Και όπως βλέπεις εδώ, πράγματι οι δύο κλήσεις είναι εντελώς ισοδύναμες. Έχω φτιάξει εδώ αυτό το κλασικό που πηγαίνω και τυπώνω το όνομα μορφοποιημένα, εντάξει. Τώρα, μία παρατήρηση ότι τα θεσιακά ορίσματα πρέπει να προηγούνται των ορισμάτων με λέξεις κλειδιά, δηλαδή αν θέλω να συνδυάσω σε μία κλήση θεσιακά ορίσματα και ορίσματα με λέξεις κλειδί, τότε πρέπει να βάζω πρώτα τα θεσιακά και μετά όταν πάρω πρωτοβουλία και θέλω να αρχίσω να κοπανάω keyword arguments, τότε έχω το δικαίωμα να το κάνω από ένα σημείο και μετά. Ξεκινάω πρώτα θεσιακά, μετά πηγαίνω και βάζω keyword arguments, εντάξει. Οπότε εδώ έχουμε ένα προγραμματάκι το οποίο δημιουργεί bug και πηγαίνει εδώ όπως βλέπεις και βάζω εδώ την κλασική μου συνάρτηση και αμέσως μετά εδώ πηγαίνω και βάζω πρώτα ορίσματα με λέξεις κλειδιά και αμέσως μετά πηγαίνω και βάζω και ένα θεσιακό όρισμα, εντάξει. Αν το τρέξουμε λίγο και το προγραμματάκι αυτό, θα μας τυπήσει Python όπως βλέπεις εδώ. Πηγαίνει και μας λέει το positional argument follows keyword argument και αυτό εδώ πέρα είναι ένα πρόβλημα. Τώρα, μπορεί να φαίνεται λίγο διαστραμμένο όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, και γιατί να θέλει να το κάνει κάποιος αυτό από τη στιγμή που το PyCharm, όπως έχεις παρατηρήσει, μας υπενθυμίζει τη σειρά των ορισμάτων και έχει μία χρήση η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα τη δούμε στη συνέχεια, εντάξει. Τώρα, πάμε να κάνουμε μια ασκησούλα η οποία είναι απλά για εξάσκηση στο θέμα αυτό. Μας λέει να ορίσουμε τη συνάρτηση που υπολογίζει τη συνάρτηση, τη μαθηματική τέλος πάντων συνάρτηση, f του χ, ψ, z και αμέσως μετά έχει μια παράσταση. Να υπολογίσουμε μετά με τέσσερις τρόπους αυτή εδώ την ποσότητα χρησιμοποιώντας θεσιακά ορίσματα και ορίσματα με λέξεις κλειδιά ή συνδυασμό αυτών. Συνεπώς, να γυρίσουμε πίσω στο PyCharm που λες και να φτιάξουμε το πρώτο μας ασκησάκι, εντάξει. Λοιπόν, ορίζω τώρα μια συνάρτηση την οποία τη λέω F. Αυτή θα παίρνει τρία ορίσματα, το χ, το ψ και το z. Και αμέσως μετά θα κάτσω να γράψω την παράσταση την οποία υπολογίζεται. Εντάξει, για να τη δούμε με προσοχή, λέει 2 επί χ στην τρίτη. Άρα λοιπόν έχω 2 επί το χ στην τρίτη. Αμέσως μετά έχω συν επόμενο κολοκύθι, 3 χ τετράγωνο ψ.
3 λοιπόν επί το χ στο τετράγωνο επί το ψ. Να αφήσω και κάνα κενό εδώ να είναι λίγο πιο κομψό συντακτικά. Συνεχίζω αμέσως μετά. Επόμενο κολοκύθι είναι το ψ τετράγωνο z. Άρα λοιπόν έχω ψ επί ψ στο τετράγωνο επί το z. Και τελευταίο να μην πω είναι το συν 1. Και έτσι λοιπόν τη συνάρτησή μου την έχω ολοκληρώσει. Τώρα πάμε να κάνουμε να παίξουμε λίγο με τα keyword arguments και να τα δούμε, να τα καταλάβουμε καλά. Πήγαινω και κοπανώ μια print που λες και αμέσως μετά η πρώτη δουλειά που θα κάνω θα είναι ότι θα κάνω κατευθείαν την κλίση του 5-2-3 χωρίς κανένα θέμα, πιστεύω εδώ έτσι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Πηγαίνω και χρησιμοποιώ όπως έχουμε μάθει θεσιακά ορίσματα, εντάξει. Τώρα συνεχίζουμε, πάμε να φτιάξουμε μια δεύτερη παραλλαγή όπου θα του χρησιμοποιήσω μόνο keyword arguments αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πάω και θα του πω ότι το ψ είναι ίσο με το 2, επίσης το z είναι ίσο με το 3 και επίσης το χ είναι ίσο με το 1, εντάξει. Αναμένω ότι αυτό θα μου βγάλει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, που δεν μου βγάζει βεβαίως, γιατί το χ το έβαλα να είναι ίσο με το 1, ενώ πρέπει να είναι ίσο με το 5. Ωραία, τώρα είναι εντάξει. Και τώρα, όταν πάω να τα συνδυάσω αυτά τα δύο, βέβαια μπορεί να το έχεις, να έχεις φτιάξει εσύ και άλλους συνδυασμούς διατάξεων του χ, του ψ και του z. Δηλαδή, να έχεις βάλει πρώτα το z, ας πούμε, μετά το χ και μετά το ψ. Αλλά τέλος πάντων, θα κάνω εγώ ένα συνδυασμό που θα βάλω πρώτα το χ. Εντάξει, οπότε το χ θα το βάλω με θεσιακό όρισμα κανονικά, βάζοντας την τιμή του 5, f του 5. Αμέσως μετά, δεύτερο όρισμα θα βάλω το z, όπου το z θα το βάλω με την τιμή 3. Και τρίτο όρισμα θα βάλω το ψ, το οποίο θα το βάλω να έχει την τιμή 2. Το ξανατρέχω το πόνημά μου, εντάξει, όλα πηγαίνουν καλά. Και να φτιάξω και μια τελευταία παραλλαγή. Θα βάλω το f του 5 με το δεύτερο ορισμό είναι το 2 και αμέσως μετά θα κάνω κάτι εντελώς βλαμμένο. Θα βάλω το z να είναι ίσο με το 3, λέει, θα το περάσω σαν όρισμα με λέξη κλειδί, αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, θα είναι και στη σωστή θέση. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι μάθαμε αυτή την ιδιαιτερότητα του συντακτικού, ότι πρώτα έχω τα θεσιακά και μετά τα ορίσματα με λέξη κλειδιά. Και βεβαίως, όπως σου είπα, η ουσία του γιατί αυτό το πράγμα είναι χρήσιμο θα φανεί σε επόμενο βίντεο.